Σε αυτό εδώ το σημείο έχασε τη ζωή του. Έχασε τη ζωή του άλλος ένας από μας. Άλλος ένας διανομέας, συνάδελφός μας, μετανάστης ο Ναζίμ, 53 χρονών, με ένα παιδί 20 χρονών, βιοπαλαιστής, που έφυγε και αυτός από τη χώρα του για να βρει μια καλύτερη ζωή εδώ στην Ελλάδα. Πόσοι άλλοι διανομής, πόσοι άλλοι συνάδελφοί μας πρέπει να χάσουν τη ζωή τους για να πάρει επιτέλους μέτρα η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας, οι εργοδότες, για να έχουμε μέτρα υγείας και ασφάλειας. Πόσοι πρέπει ακόμα να σκοτωθούν? Πόσο άλλο αίμα πρέπει να χυθεί στην άσφαλτο για να μπορέσουμε να ζούμε, να εργαζόμαστε με ασφάλεια το 2024. Ξέρουμε καλά, συνάδελφοι, ότι αυτή η κυβέρνηση και οι εργοδότες, οι μεγάλες εταιρείες, το μόνο που νοιάζονται είναι να συνεχίζουν να μεγαλώνουν τα κέρδη τους. Δεν τους καίγεται καρφί ούτε για την ίδια μας τη ζωή. Γι' αυτό και εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας με το βασικό μας σύνθημα: ένας για όλους και όλοι για έναν. Μπορεί να μην τον ξέραμε προσωπικά τον Ναζίμ, μπορεί να μην δουλέψαμε μαζί, να μην πήραμε παραγγελία, να μην συναντηθήκαμε. Όμως είναι ένας από μας. Είναι κομμάτι από την τάξη μας. Κομμάτι από το κίνημά μας. Θα κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή για φόρο τιμής στον συνάδελφό μας. Για μας είναι αθάνατος ο Ναζίμ. Είναι αθάνατος και αξέχαστος. Το πιο σημαντικό για μας. Δεν θα ξεχάσουμε ούτε τον Ναζίμ, ούτε τους προηγούμενους συναδέλφους μας που έχασαν τη ζωή τους στον δρόμο. Γι' αυτό αξίζει τον κόπο, συνάδελφοι, να συνεχίσουμε οργανωμένα τον αγώνα μας. Γιατί η ζωή μας για μας και την οικογένειά μας είναι πάνω απ' όλα. Ή η ζωή μας ή τα κέρδη τους. Συνεχίζουμε προς το κέντρο της Αθήνας.